Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, να είστε καλά, παιδιά. Είστε καλά, γερός. Καλά, είμαι Αθήνα, με βρίσκεται, αλλά πάστε. Φέρνετε και άλλο παίχτη. Ήδη μου φέραμε έναν Βραζιλιάνο κεντρικό που ήταν στα πλάνα. Όλα καλά. 2-10, άμα τον πάρουμε και στο μπάσκετ, λίγο να τον βάλουμε. Θα μας κάνει καμία δουλειά, εκεί με τον πάνε. Γείτονες είμαστε. Κύριε Ανδρέου, η μεταγραφή του Βραζιλιάνου ήταν έκπληξη, προέκυψε, το ψάχνεταν βάσει σχεδιασμού, γιατί μιλάμε για την κατάσταση ουσιαστικά παίχτη. Έτσι, να το ψάχναμε εδώ και 2 μήνες. Η τεχνική ηγεσία είχε βέβαια αρκετές προτάσεις και τελικά καταλήξαμε στον Βραζιλιάνο αυτό. Είναι ένας νέος αθλητής, 25 χρονών, έπαιξε με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Champions League και συμμετέχει, έχει μια καλή πορεία στα τελευταία χρόνια και είναι μάλλον αυτό που χρειάζεται στο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Κάναμε μια αλλαγή με τον Αμερικάνο, έφυγε ο Μουρ και στη θέση του πήραμε τον Βραζιλιάνο αυτό. Ξέρετε, ο Χιμένες ήρθε, έπαιξε ήδη, όλοι έχουν κάνει αφιερώματα, σχόλια, υπάρχουν αναλύσεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει ισχυροποιηθεί σε απίστευτο βαθμό, ότι φυσικά έχει το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας του. Όλοι πλέον μιλάνε και γράφουν και με βάση τη πορεία της ομάδας για τον τίτλο, για το πρωτάθλημα. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Το έχω πει από την αρχή των σεζόν, πριν να γίνουν αυτές τις προθέσεις στην ομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ με το ρόστερ που έχει φέτος πάει για πρωτάθλημα. Πρέπει να πετύχει και τους 2 στόχους φέτος. Και πρωτάθλημα και κύπελλο. Είμαι ξεκάθαρος εγώ στους στόχους. Δεν μπορεί καμία άλλη ομάδα με αυτό το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, που έχει τώρα, έχει Γκόμες, έχει Κουρνέτα, έχει Σαφράνοβιτς, έχει τον Κουβανό, έχει τον Βραζιλιάνο. Τι μας μένει άλλο? Εντάξει, πιστεύω έχει το καλύτερο ρόστερ τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι ενισχύσεις θα έχει ο Ολυμπιακός μετά από τις αλλαγές που έκανε ο ΠΑΟΚ, γιατί μάλλον μαθαίνω ότι και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βεβαίως δεν θέλω να αποκλείσω ότι είναι μια έμπειρη ομάδα ο Ολυμπιακός. Σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το παρελθόν. Όμως πιστεύω φέτος έχουμε το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας. Και πάμε από πρωτάθλημα και αρχίπεδο. Σας έχει πεισμώσει το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ ένα τίτλο στο βόλεϊ? Βεβαίως. Βεβαίως. Πώς δεν έχει πεισμώσει? Και ο στόχος μου φέτος και όλης της διοίκησης είναι να μπορέσουμε να παλέψουμε τους 2 στόχους αυτούς. Και οπωσδήποτε, καταλαβαίνετε περισσότερο, παίρνει μεγαλύτερη σημασία όταν κοντρέψει τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα του κάνει αυτό στο επαγγελματικό βόλεϊ. Κύριε Ανδρέου, μεγαλύτερη έκπληξη από όλες ήταν η μεταγραφή του Χιμένες του Κουβανού, γιατί ήταν ο πρώτος αθλητής που με πορεία στην εθνική ομάδα της Κούβας, ο οποίος βγήκε να παίξει στην Ευρώπη. Πώς τα καταφέρατε, πόσο καιρό το παλεύατε αυτό το θέμα? Γιατί έχει πολλές διαδικασίες προφανώς. Έτσι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολη μεταγραφή. να σας τονίζω μόνο ότι για να βγει ο Χιμένες από τη χώρα. Ναι. Χρειαζόταν 4 υπογραφές. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής, ο υπουργός Αθλητισμού και ο υπουργός Εξωτερικών. Γιατί δεν είναι μόνο ο πρώτος αθλητής. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της Κούβας από όλα τα αθλήματα που βγαίνει νόμιμο. Ο Χιμένες. Όχι μόνο από την εθνική ομάδα της Κούβας. Γιατί αυτοί δεν έχουν πρωτάθλημα, έχουν μόνο την εθνική ομάδα που την έχουν κάθε μήνα και πάει και παίζει τον διάφορες ομάδες εκεί στην. Οι προηγούμενοι δηλαδή, όσοι έφευγαν την Κούβα, ήταν παράνομα. Ήταν αυτοί οι αυτομολυσμένοι που λέμε, που βγαίναν έξω με τις εθνικές ομάδες, τα παρατήσαν τις εθνικές ομάδες και μετά ζητούσαν πολιτικό άσυλο. Ναι. Μάλιστα. Ενώ αυτό είναι όνομα. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, είναι 25 χρονών, με φοβερά προσόντα. Πιστεύω θα παίζει πολύ μεγάλο βόλιο αυτό ο αθλητής. Και που να είμαστε καλά με την υγεία και με τα οικονομικά να το κρατήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα. Πώς προέκυψε αυτό το ενδεχόμενο, έχει το ενδιαφέρον του? Δηλαδή, ήρθε, σας είπε ένας μάνατζερ ότι κοίτα, δεν μπορούμε να βγάλουμε παίκτη από την Κούβα? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχαμε, σας είπα, γύρω στους 2,5 μήνες που ψάξαμε την υπόθεση, γνωρίζαμε ότι θα φτάσουν, είχαν αρχίσει ήδη οι προεργασίες ότι άνοιγε η αγορά της Κούβας από την 1η Ιανουαρίου. Και με τις επαφές που είχαμε, εγώ είμαι και παλιά στο Βόλο, έχω γνωριμίες. Γνωρίζαμε και το συγκεκριμένο μάνατζερ ότι έχει τις επαφές εκεί. Και το στείλαμε, βέβαια ετοιμάζαμε ένα πολύ σοβαρό φάκελο ως πάρκο, που το στείλαμε πριν 2 μήνες, για να γνωρίζουν και οι άνθρωποι τι σημαίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Την Ελλάδα τον ξέρουν και παλιά τώρα ο συγχωρημένος ο Τσιδέκας είχε φέρει την εθνική ομάδα Κούβας εδώ. Και στέλνοντας το φάκελο αυτό, του μελέτησαν οι άνθρωποι και κάλεσαν έναν εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ.
στείλαμε στον μάνατζερ αυτόν τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ και γίνανε όλες οι διαδικασίες. Και πιστεύω θα συνεχίζουμε τη συνεργασία με την Κούβα, γιατί εγώ έχω στείλει ήδη προσωπικά μια πρόσκληση το Μάιο μήνα, το επόμενο Μάιο τώρα, να έρθει εδώ η εθνική ομάδα της Κούβας 10 μέρες στον ΠΑΟΚ το Παλατάκι να κάνει κάτι προετοιμασίας για τα παγκόσμια που παίζουν αυτοί. Mm-hmm. Και έχω για τη δέσμευση από αυτούς ότι ό,τι επιλέξουμε να το έχουμε του χρόνου από τους στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Έχετε τέτοιο περιθώριο στη συνεργασία? Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τώρα εμείς σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι πρωταθλητής, οπωσδήποτε να κάνουμε πίσω. Θέλουμε να συμμετέχουμε και στο Champions League του χρόνου και παντού. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλο τον αθλητισμό, βλέπουμε ότι εσείς κάνετε ένα άνοιγμα. Πόσο δύσκολο είναι, έχετε ξεφύγει πολύ από τον προϋπολογισμό? Είναι, να σας πω την αλήθεια, είναι δύσκολο. Εγώ παλεύω πάρα πολύ, το αγαπάω το άθλημα αυτό και σχεδόν κάθε μέρα είμαι πάνω στο κεφάλι σε όλες τις εξελίξεις. Έχουμε βεβαίως, θέλω να τονίσω, και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το προεδρείο του ΑΣΥΓΜΑ. Αλληλοβοηθούμαστε, αλλά το προϋπολογισμό αυτό που έχω αναλάβει εγώ, ξέρεις, το παλεύω και οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Αλλά δόξα τω Θεώ, ως τώρα το έχουμε καταφέρει και πάμε μια χαρά. Πιστεύω η πορεία του ΠΑΟΚ με τέλος της σεζόν θα είναι ίδια. Μέχρι γιατί τώρα... αν δεν λύνονται αυτά τα οργανωτικά, τα οικονομικά και όλα, και αν δεν έχεις μια έτσι συνεργασία σε καθημερινή βάση να παρακολουθείς τα θέματα, δεν μπορείς να πετυχαίνεις μια καλή πορεία μιας ομάδας. Και στο σχεδιασμό και στις μεταγραφές και σε όλα. Και βεβαίως οφείλεται εδώ και το team των προπονητών που ήδη δουλεύουν καλά και φαίνεται οι επιλογές τους ήταν αυτές που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει καταπληκτική πορεία, έτσι νομίζω. Αν και έχετε και εσείς, είστε πολύ απαιτητικός, αλλά πρέπει να είστε ευχαριστημένος. Πώς την εξηγείτε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια έγιναν επενδύσεις, έγιναν μεταγραφές, αλλά αυτή η σταθερότητα φέτος του ΠΑΟΚ είναι εκπληκτική. Μάθαμε και εμείς από τα λάθη, και εγώ ίδιος, μην νομίζεις. Γιατί και πέρυσι είχαμε ένα αρκετό έτσι, μεγάλο προϋπολογισμό και δεν καταφέραμε τίποτα. Ενώ προπέρυσι βγήκαμε τρίτη. Φέτος όμως ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήταν πολύ ενισχυμένες οι άλλες ομάδες και ήμασταν πολύ προσεκτικοί από το καλοκαίρι στο σχεδιασμό της ομάδας. Και φαίνεται πετύχαμε. Γιατί τώρα είναι δύσκολο να φέρεις στην Ελλάδα αθλητές όπως ο Γκόμες, όπως ο Σαφράνοβιτς, όπως ο Κουρνέτας που πήραμε από τον Ολυμπιακό. Ήδη ο Κουβανός τώρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βραζιλιάνος που ήρθε, που είναι αρκετά καλός αθλητής. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο ρόστερ με αυτούς τους αθλητές τώρα από τους 12 ή 5 είναι έτσι παγκόσμιας κλάσης. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Τα μηνύματα που εισπράττει από τον κόσμο ποια είναι? Βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημιουργείται κερκίδα στο κλειστό, στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτό είναι που μας έλειπε και πρέπει πραγματικά τώρα ο κόσμος. Βέβαια καταλαβαίνω τώρα τις δυσκολίες που έχουν, αλλά εμείς τώρα ένα φθηνό εισιτήριο έχουμε, συμμετέχουν αυτοί οι αθλητές που ξέρεις είναι κόσμημα για να έρθουν στα γήπεδα να τους δούνε. Ο ΠΑΟΚ κάνει αυτή την πορεία, είναι στη δεύτερη θέση πάρα πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό και μάλλον επειδή έχουμε ξεφύγει πολύ από τη τρίτη θέση, τέταρτη, πέμπτη, θα παλεύουμε οι δύο μας στο τέλος για τα πλεόχ. Την βοήθεια του κόσμου το θέλουμε. Γιατί ξέρεις, νιώθουν καλύτερα και οι ίδιοι αθλητές. Είναι, ξέρεις, πολύ διαφορετικά να παίξεις τώρα με άλλες σίδες και είναι διαφορετικά όπως προχθές που είχαμε 500 άτομα στο γήπεδο. Αν αυτό θα το συνεχίζουμε, θα είναι έτσι μια... Θα νιώθουμε διαφορετικά και εμείς, και ως διοίκηση και οι αθλητές, γιατί όταν παίζουμε μέσα στον κόσμο είναι καλύτερο και είναι μεγάλη βοήθεια αυτό το πράγμα. Κύριε Ανδρέου, η απόσταση από τον Ολυμπιακό πλέον είναι... Δύο βαθμούς είναι. Δύο βαθμούς. Γενικά από την ομάδα, το ρόστερ, από τον πρωταθλητισμό που έχουν οι παίχτες, είναι ελάχιστη η απόσταση, έχει μειωθεί, έχει εξαλειφθεί εντελώς? Πώς το νιώθετε? Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι από το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει διαφορά με τον Ολυμπιακό. Να μην σας πω ότι έχουμε και το καλύτερο ρόστερ. Μην βλέπετε ότι κάναμε μια ήττα εδώ 3-2 μέσα στην έδρα μας. Τότε βέβαια ήταν πολύ νωρίς και βέβαια δεν ήταν έτοιμη ακόμα η ομάδα. Γιατί οπωσδήποτε σε κάθε άθλημα χρειάζεται χρόνο για να μπορούν οι αθλητές. Ειδικά στο βόλεϊ που είναι πολύ ομαδικό άθλημα, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ο ένας με τον άλλον να γνωριστούν, να είναι πολλά πράγματα. Ήταν πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο σε αυτή τη φάση με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, μας ρωτάει και ένας φίλος, υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Σμαραγδί, ή αυτό
Το έχω ακούσει από πολλούς και μάλιστα προχθές ένα δημοσίευμα υπήρξε για μένα. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που απαντάω σε αυτά. Δεν έχω, και μάλιστα είπα ότι μεσάνυχτα έχω για το θέμα αυτό, γιατί δεν έχω τους προπονητές κάτι που να υπάρξει καμία εισήγηση. Οι προπονητές σας, σας προτείνουν, ναι, ναι. Ναι, βέβαια, προς εμένα για το θέμα του Σμαραγδί. Βέβαια, μαθαίνω ότι ο Σμαραγδί έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Αλλά έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και επειδή εσείς είστε του ΠΑΟΚ άνθρωποι, δεν μπορώ να σας πω στο παραμικρό το αντίθετο, δεν έχω καμία εισήγηση από αυτούς. Και δεν ξέρω το αν χρειάζεται την ώρα που φέρανε τον Βραζιλιάνο στον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι Παρασκευή είναι, έτσι, με τον Παμβοχαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Παρασκευή παίζουμε και το επόμενο μετά περιμένουμε τον Άρη. Εκεί θέλω τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να έχω κόσμο στο μάτς με τον Άρη. Πρέπει να έχουμε κόσμο. Μάλιστα. Και αν θυμάται ο κόσμος, το προηγούμενο μάτς εκεί μέσα μας κάνανε αυτό που μας κάνανε. Ναι. Θυμάστε στη Μίκρα τώρα, ναι, που διακόπτηκε το παιχνίδι. Που εκκαινώθηκε το γήπεδο. Ναι. Βέβαια, ναι. Όλα. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.